Καλημέρα. Μεγάλη Τετάρτη, Τετάρτη 15 Απριλίου 2020, το πρωινό μας vlog. Τη φωτογραφία στο εξώφυλλο προσπάθησα να την τραβήξω πολλές φορές, αλλά δεν κατάφερα να τη βγάλω πιο χαμογελαστή, γιατί έφρυξα με αυτά που διάβασα στην επόμενη, στην ακόλουθη επιστολή που θα σας διαβάσω τώρα και εσάς. Αφελής εμπιστοσύνη σε φίλη εντό αγωγικών. Καλημέρα υπέροχη Θέκλα. Καλημέρα και σε σένα. Όλοι μας λίγο πολύ εμπιστευτήκαμε και βοηθήσαμε πρόσωπα που δεν το άξιζα. Πόσο φθόνο και οργή μπορεί να βγάλει κάποιος θεωρώντας ευνοημένο. Μ, πάρα πολύ καλό ερώτημα. Πόσο φθόνο και οργή μπορεί να βγάλει κάποιος ο οποίος σε θεωρεί εσένα ευνοημένο. Η οργή και η επιθετικότητα που εκφράστηκε προς το πρόσωπό μου με έκαναν να αναθεωρήσω την εμπιστοσύνη μου για πρόσωπα που θεωρούσα κοντινά μου. Τι εννοώ. Άτομο που θεωρείσα φίλη είχε μεγάλα αισθήματα θύμου απέναντί μου, θεωρώντα με ευνοημένη οικονομικά και τον εαυτό τη σε υποδέστερη θέση. Όταν κάναμε παρέα έφηβες, με αφέλεια τη εκμυστηρεύτηκα πώ οι δικοί μου είχαν ανοίξει έναν αποταμιευτικό λογαριασμό στην τράπεζα για εμένα, όπω πολλοί γονεί. Το σοκ κάποια χρόνια αργότερα ήταν οδυνηρό από τη συμπεριφορά της. Σε τηλεφωνική μας συζήτηση μου επιτέθηκε. «Εσύ μου είχες πει ότι είχες χρήματα στην τράπεζα και εγώ δεν έχω μία», μου είπε. Προσπάθησα μετά το σοκ να καταλάβω τι ακριβώς, γιατί ακριβώς με κατηγορούσε, σαν να ευθύνομαι εγώ για την οικονομική της κατάσταση. Μετά από 17 ολόκληρα χρόνια μου επιτέθηκε με ό,τι της εμπιστεύτηκα. Δεν το πίστευα και απόρρισα Ποια ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητά της. Χρησιμοποίησε κάτι που της εμπιστεύτηκα για να μου επιρρύψει εμένα ευθύνη για τα δικά της οικονομικά. Το κρατούσε 17 χρόνια και την έτρωγε. Έκανα κάτι εις βάρος της και βρέθηκε σε δυσμενή θέση. Αυτά να, φαντα... Αυτά να φανταστείς αφού του της είχα δανείσει 500 ευρώ να τη βοηθήσω να ξεχρεώσει η υποχρέωση της». Και όχι ότι είχα τα τρελα λεφτά, αλλά έτυχε εκείνο το διάστημα να έχω το ποσό χρημάτων μου μου ζήτησε να δανειστεί. Αντί να σκεφτώ εμένα, σκέφτηκα εκείνη. Αντί να αναλογιστώ πώ ήταν, ήταν δυνατόν να είναι συχνά πυκνά χρεωμένη παρότι εργαζόμενη και να μην είμαι εγώ με εργασία μερική απασχόληση. Αντί να σκεφτώ να κάνω κάτι για μένα, σκέφτηκα να τη βοηθήσω εκείνη να βγει από τη δύσκολη θέση. Ποια ήταν τα δεδομένα. Δούλευα, εγώ δούλευα part-time. Εκείνη διορισμένη στο δημόσιο με σίγουρο μισθό. Αγορές, εγώ μόνο τα χρειαζόμουν κάτι με εκτόσει και επιλογή οικονομικών καταστημάτων, εκείνη μόνο από ακριβά καταστήματα προϊόντα, μόνο, από, μόνο από ακριβά καταστήματα προϊόντα, όσο και αν κόστιζα. Εκείνη με πατέρα σε δημόσια υπηρεσία πολύ καλά αμοιβόμενο. Η οικογένεια μου με ένα κακοπληρωμένο μισθό της μητέρα μου και μια ελάχιστη σύνταξη του παππού μου, Ζούσαμε έξι άτομα. Το σπίτι τη με ζωνέτα. Το δικό μου το χάσαμε μετά από σεισμό. Χωρί αιστεία, μα ευτυχώ με την υγεία μας, ξεκινήσαμε από το μηδέν με χάλια οικονομική κατάσταση. Τα παραπάνω βέβαια, η συγκεκριμένη δεν τα αναλογίστηκε καν. Δεν στερήθηκε τίποτα υλικό τουλάχιστον στη ζωή τη και ήταν τη νοοτροπία πω ό,τι την ξετρέλαινε το αγόραζε, χωρί να την νοιάζει πόσο κοστίσει δεν είμαι το μόνο πρόσωπο από το οποίο δανείστηκε και όχι για δυσκολίε που μπορεί να προκύψουν σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Όχι και οικογενειακέ υποχρεώσει καθότι είναι σύγκολ, μα επειδή η νοοτροπία τη ήταν τέτοια, ή είναι τέτοια, που δεν σκόπευε να στερηθεί τίποτα, και α εκμεταλλευόταν την πρόθεση των γύρω τη να τη βοηθήσουν. Έβρισκεν και έκαμνε, που λέμε στην Κύπρο. Βρίσκω και κάμνο, Βρίσκω και κάνω σημαίνει βρίσκω εύκολα, ε, εύκαιρα θύματα και τα εκμεταλλεύομαι. Αρκεί να τροφοδοτούσε τη ματεδοξία τη. Ποτέ μου δεν είχα σκεφτεί τα παραπάνω για εκείνη, αντιθέτω την θαύμαζα για το παρουσιαστικό της. Με τι εκρήξει τη όμω, είδα ένα πολύ διαφορετικό άτομο, ιστερικό στι αντιδράσει τη, την καθημερινότητά τη και με απίστευτο θράσος. Σαν να μην έφταναν αυτά, μιλώντα για μένα σε μια κοπέλα, με παρουσίαση ω πλούσια με περιουσία. Σήμερα πλέον, μετά από έντονε αντιπαραθέσει μεταξύ μα και την αδυναμία επικοινωνία μα, και την αδυναμία επικοινωνία μια και μου απέδειξε έμπραχτο ότι είναι αδύνατο να με σεβαστεί, δεν συναναστρέφουμε πλέον μαζί τη. Επιτέλου, έκοψε σχέσει. Μπράβο. Είναι όμω αυτή η ειρωνία που με πίκρανε και με θύμωσε το να με φθονεί, ενώ έζησε καλύτερα από μένα, και να μου επιτίθεται για επιλογέ που ήδη έκανε και ήρθε αντιμέτωπη με τι συνέπειε τη. Είναι ένα άνθρωπο προφανώ που δεν σηκώνει το βάρο τη δική τη ευθύνη. Να είσαι πάντα καλά, είναι υπέροχο το έργο σου, να το κάνει vlog. Γιατί ρώτησα τη φίλη πίσω, θε να το κάνω vlog. Επειδή πιστεύω πω θα βοηθούσε η εμπειρία μου και άλλα πρόσωπα που έχουν αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζουν παρόμοιε καταστάσει, μα και εμένα που σοκαρισμένοι αδυνατούσαν να αντιμετωπίσω αυτό και άλλα άτομα θέτοντας τους όρια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει να κάνει ξεκάθαρα με χειριστικότητα, με φθόνο και με τοξικότητα. Έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ και θα το ξαναφωνάξω. Δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς. Ένα βασικό λάθος που κάνουμε στις ανθρώπινες μας σχέσεις είναι να προϋποθέτουμε απριόρι, εκ των προτέρων, χωρίς καμία απόδειξη ότι όλοι οι άλλοι γύρω μας σκέφτονται και λειτουργούν όπως εμείς. Δηλαδή, αν εμείς είμαστε ίσχυοι και ανοιχτοί χαρακτήρες και αυτά που λέμε τα σκεφτόμαστε στον άλλο και δεν κρατάμε μέσα μας αποθυμένα για τον άλλο θυμό, φθόνο, αρνητικότητα, υποθέτουμε αυτόματα ότι και άλλοι λειτουργούμε τον ίδιο τρόπο. Αν δεν, όμως, δεν λειτουργούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αντίστοιχα, κάποιο που είναι ε, τοξικό, φθονερό και χειριστικός άνθρωπο, υποθέτει αυτόματα ότι και άλλοι γύρω του είναι τοξικοί, φθονεροί και χειριστικοί. Λοιπόν, στο προκείμενο. Αρχίσα να μιλάω όπω γράφει εσύ το γράμμα σου, ε, Το γράφει έτσι. Γράφει σε μια γλώσσα δύσκολη, σε μια γλώσσα που μοιάζει λίγο με την καθαρέβουσα. Λοιπόν, η σύνταξή σου είναι έτσι λίγο περίεργη, όχι κακή, αλλά. Δεν είναι κοντά στην Δημοτική. Υπάρχει και πολύ πώ καθαρεύουσαν. Λοιπόν, θεωρώ ότι με όσα μα έχει γράψει, φαίνεται λοιπόν καθαρεύουσα. Λοιπόν, θεωρώ ότι με όσα μας έχεις γράψει, φαίνεται πως αυτή η κοπελιά ε, δεν έχει καλή σχέση με τον εαυτό της. Και δεν έχει και καλή σχέση με τα χρήματα. Τι εννοώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λατρεύουν τα χρήματα. Τα έχουν θεό τους τα χρήματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καλή σχέση με τα χρήματα. Επίση, υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που υποτιμούν τα χρήματα και δεν τα θεωρούν καθόλου σημαντικά. Ούτε αυτοί έχουν καλή σχέση με τα χρήματα. Γιατί τα χρήματα τα χρειαζόμαστε όλοι. Τα χρήματα. Τα χρήματα, τα οικονομικά μέσα, τα χρειαζόμαστε όλοι για να επιβιώσουμε και να μπορούμε να ζήσουμε. Χωρί χρήματα δεν ζει κανεί. Όμω, ούτε όταν τα χρήματα γίνονται θεό μα και αυτό σκοπό τη ζωή μα. Έχουμε υγιή σχέση μαζί τους, ούτε όταν δεν τα εκτιμούμε καθόλου και δεν τα υπολογίζουμε καθόλου έχουμε υγιή σχέση μαζί τους. Ο άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου πάντα, χρειάζεται να εκτιμάει τα χρήματα ως εκεί που είναι, μέσο για να ζήσουμε. Δηλαδή, κάποιο ο οποίο έχει τα απαραίτητα χρήματα για να έχει στέγη πάνω από το κεφάλι του, όχι απαραίτητα να αγοράσει στέγη ή να κτίσει στέγη, να ενοικιάσει στέγη. Κάποιο που έχει τα απαραίτητα χρήματα για να έχει τροφή τα απαραίτητα χρήματα για να έχει ένδυση, έστω και αν αγοράζει από τις εκτόσει. Δεν είναι κακό να αγοράζει από τις εκτόσει, ούτε είναι κακό να αγοράζει από οικονομικά μαγαζιά. Αντιθέτω, είναι και πολύ ευθείε πράγμα, ειδικά όταν δεν έχεις και περισσότερα χρήματα να ξοδέψει. Κάποιο ο οποίο έχει τα απαραίτητα χρήματα ώστε να έχει στο σπίτι του βασικέ ε, βα, βα, ανέσει, όπω το να έχει ηλεκτρισμό, όπω το να έχει τρεχούμενο νερό όπως το να έχει κλιματισμό, όπως το να έχει ε, οικιακές συσκευέ για να πλένει τα ρούχα του, και να μαγειρεύει το φαγητό του κλπ. κλπ. Είναι αρκετό αυτό το πράγμα για να μπορεί να χτίσει την ευτυχία του και την ευτυχία μας τη χτίζουμε όχι με χρήματα, αλλά με πνευματική δουλειά. Χρειάζεται ο καθένας να δουλέψει μέσα του και με τον εαυτό του και με την ψυχή του, να καλλιεργηθεί ως άνθρωπος για να μπορεί να είναι ευτυχισμένος δεν σε κάνουν τα χρήματα ευτυχισμένο, δεν σε κάνει ο αποτιμευτικό λογαριασμό ευτυχισμένο, δεν σε κάνουν τα κρυβά ρούχα ευτυχισμένο, δεν σε κάνουν οι επώνυμε τσάντε, τα επώνυμα παπούτσια ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο σε κάνει το να έχει μια υγιή σχέση με τον εαυτό σου και για να μπορεί να έχει μια υγιή σχέση με τον εαυτό σου, προαπαιτούμενο να είναι να έχει και μια υγιή σχέση με τα χρήματα. Εσύ εξ όσων μα γράφει, από όσα μα γράφει, φαίνεται ότι έχει μια υγιή σχέση με τα χρήματα. Ούτε τα εξειδανικεύει, ούτε τα υποτιμά. Τα σέβεσαι τόσο όσο. Η πρώην φίλη σου είναι φανερό, με, με βάση όσα μας γράφεις πάλι, ότι έχει εξυνανικεύσει τα χρήματα και τα θεωρεί πολύ σημαντικά και απαραίτητα για την ευτυχία ενός ανθρώπου και για την αξία ενός ανθρώπου. Γι' αυτό έχει κρατήσει στο μυαλό της την πληροφορία που της είπες προ-17 αιτίας ότι οι γονείς σου σου άνοιξαν ένα λογαριασμό από ταμιφτικό. Γιατί προφανώς ότι οι δικοί της γονείς δεν θα τις έχουν ανοίξει, γιατί... Ε, και η στάση που κρατάμε απέναντι στα χρήματα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη στάση που κρατάει η οικογένεια μα και το σπίτι στο οποίο έχουμε μεγαλώσει απέναντι στα χρήματα. Λε ότι ο πατέρα τη είναι δημόσιο υπάλληλο και έχει καλό μισθό, και ότι ζουν σε ένα δικό του ιδιόκτητο σπίτι κλπ. Μήπω οι γονεί τη λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο, που λειτουργεί και αυτή, αγοράζουν αντικείμενα, προϊόντα αποχτήματα όπως το σπίτι ή ένα ακριβό αυτοκίνητο χωρίς απαραίτητο να τα χρειάζονται να είναι τόσο μεγάλα ή τόσο ακριβά και δεν αποταμιεύουν καθόλου. Μήπως και οι γονείς της επενδύουν στο image, στην εξωτερική εικόνα και όχι στην ουσία της ζωής. Και την έχουν μάθει κι αυτή να να ψάχνει μέσα από τα χρήματα να αποκτά κοινωνική καταξίωση και τα χρήματα στην ουσία να γίνονται αυτός ο σκοπός της ζωής της και όχι ένα μέσο για να γίνει καλύτερα. Γιατί όσα ακριβά παπούτσια και να αγοράσεις, όσα επώνυμα προϊόντα και να αγοράσεις ευτυχισμένος δεν θα είσαι. Αν όμω περιμένεις από όλα αυτά την ευτυχία, εννοείται ότι και δεν θα σου μένουν χρήματα και συνεχώς θα δανείζεσαι από φίλους και γνωστούς, αλλά και θα φθονείς εκείνους οι οποίοι έχουν κάποια λεφτά στην άκρη. Αυτοί που έχουν κάποια λεφτά στην άκρη έκαναν το κουμάντο του και έχουν κάποια λεφτά στην άκρη. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικοί σου γονεί έκαναν το κουμάντο του και έχει κάποια λίγα χρήματα στην άκρη, τα οποία, αν αρχίσει να τα ξοδεύει ασκεφτά, θα φύγουν. Σε ένα-δύο-τρει μήνε θα φύγουν. Ε, σίγουρα δεν ταιριάζεται για φίλε με αυτή την κοπέλα και καλά έκανε και δίκοψε σχέσει, γιατί είναι βασικό με του φίλου μα να έχουμε παρόμοιε αρχέ και αξίε ζωή. Είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης εμένα με, με, με στενοχωρεί πάρα πολύ το κομμάτι που κάποιος φίλος πηγαίνει και ζητάει συνεχώς δανεικά από ένα φίλο του. Τώρα το κάνεις μια και δυο και τρεις φορές, το καταλαβαίνω και να τα επιστρέψεις εγκαίρως. Αλλά συνέχεια να χρειάζεσαι να δανείζεσαι, σημαίνει ότι ζεις σε έναν ένα τρόπο, ένα τρόπο ζωής ο οποίο δεν είναι sustainable. Στα ε, αγγλικά η λέξη σ τι σημαίνει τώρα στα ελληνικά, δεν μπορείς να τον εκπληρώσει. Είχα κάποτε έναν τέτοιο φίλο, ο οποίο ελεύθερο και αυτό, χωρί παιδιά, χωρί υποχρεώσει. Συνεχώ αγόραζε, αγόρασε σπίτι, αγόρασε αυτοκίνητο, αγόραζε πράγματα ακριβά και συνεχώ δανειζόταν από μένα. Μιλάμε παλιά τώρα, προ Από ένα σημείο και μετά, και από αυτή τη συμπεριφορά, αλλά και από άλλε συμπεριφορέ, κατάλαβα ότι δεν ταιριάζαμε για φίλοι. Σταμάτησα να κάνω παρέα μαζί του και του είπα ξεκάθαρα: το Δεν θέλω καμία παρέα. Και μέχρι σήμερα, τόσα χρόνια μετά, μπορεί άμα κόψει μέσα, άμα μείνει χωρί χρήματα, να έχει το θράσος να με πάρει τηλέφωνο, εγώ να μην το απαντήσω και να μου στείλει μήνα, μπορείς να μου δανείσεις 100 ευρώ, μπορείς να μου δανείσεις 200 ευρώ και πλέον σταμάτησα να του δανείζω, όχι γιατί δεν τα επέστρεφε. Αλλά γιατί για μένα ήταν αυτό το σκεπτικό, τότε, ρε παιδί μου, εσύ δεν σκέφτεσαι ότι εγώ με μια γυναίκα που τότε μεγάλωνα μόνη μου δύο παιδιά και είχα τόσε οικονομικέ υποχρεώσει και κατάφερα να τα βγάλω πέρα και ερχόσου να δανειστεί από μένα για να κάνει το κέφι σου. Και ένιωθε ασφάλεια ότι, α, και τον άλλο μήνα θα δανειστώ από αυτήν και τον άλλο μήνα. Δηλαδή, μόλι πληρώνω μου τα τα λίγο ε, δεν μπορείς να κόψεις πίσω ένα μήνα, να μην κάνεις extravagant, πράγματα, να μην κάνεις ε, υπερβολές, ε, ούτω ώστε να μαζέψεις εκείνο το ποσό, να μην χρειαστεί να το ξαναδονεστείς και να προχωρήσεις προς τη δόξα. Μπορείς ή είναι ένας τρόπος αυτός να συνδέεσαι με τα χρήματα και με τους άλλους γύρω σου, ένας τρόπος συνεξάρτησης, ο οποίο δεν το θέλουμε. Να είναι οι άλλοι συνεξαρτόμενοι και οι οικονομικά μαζί μας. Μ? Τι λέτε, έχετε και εσείς τέτοιους φίλους τους έχετε βγάλει από τη ζωή σας, συνεχίζετε να τους κρατάτε και θέλετε δύναμη να τους διώξετε. Αν τους έχετε και συνεχίζετε να τους κρατάτε, διώξτε τους χωρίς ενοχές και μόνο καλό μπορείτε να τους κάνετε. Νομίζω δηλαδή. Καλημέρα.